Πύλη της Ευρώπης φιλοδοξείται να γίνει το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και την έμπρακτη στήριξή τους αποδεικνύουν το ελληνικό παράρτημα της Παγκόσμιας Ένωσης Ιδιοκτητών και Πολιτών Αεροσκαφών, προτείνοντας τον κρατικό αερολιμένα της πόλης μας ως σημείο εισόδου και στάθμευσης για ιδιωτικά αεροσκάφη που εισέρχονται στη χώρα από την Ευρώπη. Και η συγκεκριμένη οδηγία έχει ήδη αναρτηθεί στο site της Ένωσης αμέσως μετά την εγκατάσταση των δεξαμενών καυσίμων και συμβάλλει στην προβολή και διαφήμιση προς τους ιδιοκτήτες και πιλότους μικρών αεροσκαφών, οι οποίοι επισκεπτόμενοι την χώρα μας έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύσουν τα αεροσκάφη τους στο αεροδρόμιο της πόλης μας, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Εξάλλου, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων φαίνεται πως είναι ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, όπως τονίστηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου του επίτιμου μέλους ΑΟΠΑ Ελλάς Αντώνη Κατσουδάκη, καθώς και του επίτιμου προέδρου της ΑΟΠΑ Ελλάς Βασίλειου Κώστα. Στα ωφέλη που έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται, αναφέρθηκε εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων ο Στάθης Χιούτης. Το κόστος διαμονής, προσγείωσης και handling στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων είναι 5 φορές μικρότερο σε σχέση με αυτό με τα ιδιωτικά αεροδρόμια. Σε εμάς στοιχίζει γύρω στα 45 ευρώ, ενώ στα ιδιωτικά αεροδρόμια κοντά στα 200. Δεύτερον, παρουσιάζεται μια αύξηση 1500% στην αφήξεις μικρών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Κάτι που σημαίνει ότι μελλοντικά αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Τα ωφέλη με την προσέλκυση αεροπλάνου της Γενικής Αεροπορίας θα είναι πολύ μεγάλο για την περιοχή μας και δεν σας κρύβω ότι ήδη πάρα πολλά τέτοια αεροσκάφη διανυχτερεύουν στην πόλη μας για 2 με 3 ημέρες, ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Με τα έργα που έγιναν στο αεροδρόμιο και τα οποία γίνονται ακόμα και κυρίως με τη δυνατότητα καυσίμων, άνοιξε η πόρτα. Από εδώ και στο εξής υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει για να γίνει να μετατραπούν το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων σε ένα κέντρο γενικής αεροπορίας που θα έρχονται πολλά αεροπλάνα και θα έχουν αντιστοίχως πολύ μεγάλο έσοδο η τοπική κοινωνία. Τι δουλειά πρέπει να γίνει που μας λέει. Τι πρέπει να γίνει. Ένα θέμα είναι να μεγαλώσει το ωράριο. Δεν μπορεί δηλαδή να φανταστείτε μια εθνική οδό, ξέρω εγώ την Ιόνια εδώ που γίνεται εδώ, που να σας λένε θα μπορούν να πηγαίνουν αυτοκίνητα από τις 8 μέχρι τις 12 και από τις 4 μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην πράξη γίνεται στα αεροδρόμια, διότι τέτοια ήταν η δομή τους κάτω από το πολιτιακό καθεστώς, τέτοια ήταν η παλιά ελληνική, ελληνικού τύπου οργάνωση. Πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα και να μπούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη η Φράπορτ εφαρμόζει στα αεροδρόμια τα δικά της. Λοιπόν, πρέπει να είναι τουλάχιστον από Ανατολής μέχρι Δύσης Ηλίου για να εξυπηρετεί τη Γενική Αεροπορία. Μιλήσαμε με το αεροδρόμιο, με τον κύριο Αερολιμενάρχη, και ο οποίος το κατάλαβε και συμφωνεί. Μιλήσαμε και με τις τοπικές αρχές, όσες βρήκαμε μέχρι τώρα, οι οποίες επίσης συμφωνούν. Μέχρι πρότινος η είσοδος από τη Δυτική Ελλάδα ήταν μόνο η Κέρκυρα. Από τώρα και στο εξής, τα Ιωάννινα αποκτήσαν τον έλεγχο διαβατηρίων και μπορούν να έρθουν διεθνείς πτήσεις και στα Ιωάννινα. Οπότε αυτό το πράγμα βοηθάει μάλλον τα Ιωάννινα να έχουν μεγαλύτερη προσέλευση, λόγω πάλι της, ότι η προσγείωση, αν έστω και η προσγείωση είναι για 10 λεπτά, απλώς θα γίνει ο έλεγχος διαβατηρίων. Είναι ακόμα πιο φτηνή από το να προσγειωνόταν στη Κέρκυρα. Και αντιστοίχως, όταν γίνεται και η απογείωση για να φύγουν πίσω, πάλι θέλει το σημείο εξόδου, το οποίο πάλι θα χρησιμοποιείται πλέον τα Ιωάννινα ακόμα πιο πολύ.